Απορρίφθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη μονάδα βιοαερίου στη Σκλίβανη, ικανοποιώντας την τοπική κοινωνία και τον οικείο Δήμο Δοδόνης. Η απόφαση που βάζει φρένο στην αδειοδότηση του έργου δυναμικότητας 1,99 ΜΒ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, καθώς υπάρχει δυνατότητα ο επενδυτής να επανέλθει, ελήφθη ομόφωνα, λαμβάνοντας υπόψη και τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα που κατατέθηκαν από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους. Το βασικότερο επιχείρημα των κατοίκων και των τοπικών φορέων ήταν η μεγάλη δυναμικότητα της μονάδας, για τη λειτουργία της οποίας απαιτούνται 222 τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων ημερησίως, με τις παραγόμενες στην περιοχή ποσότητες να καλύπτουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της πρώτης ύλης. Αυτό σήμαινε ότι στην περιοχή θα μεταφέρονταν καθημερινά τόνοι αποβλήτων. Ο Δήμαρχος Δοδόνης Χρήστος Δακαλέτσης, που βρέθηκε το πρωί στην αποκεντρωμένη διοίκηση μαζί με μέλη της Επιτροπής Αγώνα και Κατοίκους, έκανε λόγο για δικαίωση που οφείλεται στα ισχυρά επιχειρήματα που κατατέθηκαν. Ναι, μετά την αναβολή της συνεδρίασης πριν από λίγες μέρες, σήμερα ήρθε κατ' εμάς η δικαίωση, γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι αυτό το έργο δεν έπρεπε να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη περιοχή. Τα επιχειρήματά μας τελικά ήταν πολύ ισχυρά. Μελετήθηκαν στο μέσο διάστημα από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ελήφθη η ομόφωνα απόφαση αρνητική και έτσι στο λάχιστον προς ώρας ανατρέπεται η σχεδιαζόμενη αυτή εγκατάσταση του εργοστασίου. Σίγουρα δεν μπορώ να τα γνωρίζω, όμως θεωρώ ότι τα ζητήματα που θέσαμε και τελικά δεν ξεπεράστηκαν, γιατί εδώ πρέπει να τονίσω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα πολλά ζητήματα που είχαν τεθεί κατά καιρούς είτε από τους κατοίκους είτε από το Δήμο, η εταιρεία, οι μελετητές της εταιρείας καλύτερα, ήρθαν και στο μεσοδιάστημα τα θεράπευσαν. Πιστεύω λοιπόν ότι τα θέματα που θέσαμε τα τελευταία δεν θα ξεπεραστούν εύκολα, οπότε πιθανολογώ ότι και η επένδυση δεν θα επανέλθει. Παράλληλα, ο κύριος Δακαλέτσης σημείωσε πως η διαδικασία εγκρίσεων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αλλάξει εντελώς, με την πολιτεία να δημιουργεί δικλείδες ασφαλείας, ώστε είτε να προχωρούν όρημα και ορθώς μελετημένα έργα, είτε να απορρίπτονται χωρίς να μπαίνουν οι Δήμοι στη διαδικασία να αναζητούν νομικούς και τεχνικούς συμβούλους. Ναι, μου θέτει ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ως πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αυτό το έχουμε αναδείξει. Δηλαδή την δυνατότητα των υπηρεσιών των Δήμων να μελετήσουν σε βάθος και να εντοπίσουν τρωτά σημεία των μελετών. Δεν θα έπρεπε να είναι δική μας δουλειά αυτή. Δεν μπορεί τελικά οι μελέτες των έργων αυτών να γίνονται δια της πλαγίας οδού, δηλαδή δια του εντοπισμού των διαφόρων τρωτών σημείων και να έρχονται οι μελετητές να τα θεραπεύουν. Έτσι το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να μας αποδεικνύουν κάθε φορά ότι καλώς κάνουμε και είμαστε δύσπιστοι και εκ των προτέρων δυστυχώς βρισκόμαστε σε δυσάρεστη θέση πολλές φορές να λέμε όχι. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να θεραπευτεί άμεσα η διαδικασία με την οποία αυτά τα έργα εγκρίνονται ή δεν εγκρίνονται, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να αντέξουν το φορτίο αυτό. Τελευταία βλέπουμε όλοι ότι υπάρχει ένας κατακλυσμός κυριολεκτικά προτάσεων, αιτήσεων για κατασκευή διαφόρων έργων ΑΠΕ, όχι μόνο όπως αυτή η μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Θα σας θυμίσω εδώ το μικρό υδροελεκτρικό στην Τύρια, στο ασπροχώρητη της Τύριας, που έχει ένα σώρο προβλήματα, τα αναδείξαμε και αυτά. Τα αιωλικά, στο ίδιο χωριό στη Σκλίβανη, ο Σονούπο θα έρθει προς συζήτηση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δεύτερη φορά, γιατί και την πρώτη φορά και εδώ αποδείχθηκε ότι υπήρχαν τρωτά σημεία στη μελέτη. Αυτή λοιπόν η μελέτη τώρα επανέρχεται. Εντοπίζονται εκ νέου ζητήματα που τα θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα φέρουμε και στην Επιτροπή. Λοιπόν, είναι μια αέναη προσπάθεια η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβει τέλος. Η πολιτεία θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις δικλείδες που χρειάζονται, ώστε τα έργα να φτάνουν όρημα όταν είναι να φτάσουν ή να απορρίπτονται στο στάδιο που πρέπει. Είναι άδικο για τους Δήμους να τρέχουν κάθε φορά και να, από τα λίγα χρήματα που έχουμε, να πρέπει να δώσουμε χρήματα σε μελετητές, σε δικηγόρους κλπ. Και βέβαια, νομίζω ότι πρέπει και η Επιτροπή της αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας, που είναι αρμόδια, πάλι εδώ θα τονίσω ότι οι Δήμοι δεν είμαστε στους φορείς διαβούλευσης. Εμείς εκφραζόμαστε μέσω των συμβουλίων μας, αλλά κυρίως μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκεκριμένη είναι φορέας διαβούλευσης. Εκείνοι λοιπόν θα πρέπει να δείχνουν την δέουσα προσοχή και εκείνοι να αναθέτουν σε ειδικούς επιστήμονες, ώστε να μπαίνει εκεί η τελεία όταν πρέπει να μπει.
Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα ο Βασίλης Μαγκιώρος, σημειώνοντας πως κερδίθηκε μια μεγάλη μάχη, αλλά οι κάτοικοι παραμένουν πάντα σε επιφυλακή. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξανάρθουμε. Mm-hmm. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα και από την προηγούμενη συνεδρίαση. Κερδίσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη. Μια μάχη στην οποία κανένας από εμάς δεν τη γνώριζε πριν 8 μήνες τον Ιούλιο που ξεκίνησε, με δυσκολίες, με πιεσμένες ημερομηνίες. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη και κέραια η απόφαση σήμερα του ΠΕΣΠΑ. Τουλάχιστον παίρνουμε χρόνο και ελπίζουμε ότι έχει πάρει το μήνυμα και η συγκεκριμένη εταιρεία ότι η επένδυση στο συγκεκριμένο σημείο θα ανασυμφορηγευτεί. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νομική εξέλιξη μπορεί να υπάρχει. Εμείς μένουμε σε επιφυλακή με τους νομικούς μας συμβούλους, τον κύριο Θεοδόρου εδώ στα Γιάννα, τον κύριο Λεβέντη και τον κύριο Τζοβάρα από την Αθήνα, ώστε αν χρειαστεί. Από εδώ και πέρα πλέον βέβαια το θέμα είναι νομικό. Φεύγουμε εμείς από τη μέση, ασχολούνται οι δικηγόροι αν χρειαστεί, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί. Πιστεύω ότι η προσπάθεια αυτή ήταν επιτυχημένη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπατε. Γιατί ήμασταν καταρχήν ενωμένοι, τα επιχειρήματά μας ήταν μόνο λογικά, δεν χρειάζεται τώρα να τα επαναλαμβάνουμε σήμερα. Και επίσης ήταν σημαντικό ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε τη στήριξη όλων των τοπικών φορέων, και των τοπικών φορέων της Κλίβανης, τοπικές κοινότητες, συλλόγους, αλλά και του Δήμου, και να τον ευχαριστήσουμε ξανά που ήταν και σήμερα πάλι εδώ, που κυρίως το Δημοτικό Συμβούλιο του Φθινοπόρου είχε πάρει απόφαση να καλύψει και το νομικό κομμάτι που θα ήταν λίγο δυσβάχιστο για μας, και την περιφέρεια και όλους τους φορείς. Θέλω να σταθώ, χωρίς να μειώνω την άλλη τη συμμετοχή, σε δύο ανθρώπους. Στον κύριο Καχρημάνη, ο οποίος ήταν την πρώτη στιγμή καθαρά, ανοιχτά και δημόσια υπέρ μας. Στους βουλευτές γενικότερα, που είχαμε μια τακτική επικοινωνία τους τελευταίους μήνες, όλους τους βουλευτές και τα παιδιά που πάμε, που τα είχαμε, που τα βρήκαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος είχαμε μια ανοιχτή επικοινωνία συνεχόμενη από τον προηγούμενο Ιούλιο. Αλλάζαμε, ενημερώναμε, μας ενημέρωνε για τις εξελίξεις και ήταν και αυτός